Είναι αυτό, ας πούμε, μαντήλι άραγε που φοράει εδώ. Δεν το έχω δει, δεν έχω καταφέρει. Ρίχνω κλεφτές ματιές, αλλά όχι ότι έχω καταλάβει και πολύ πολύ. Θα μας τα εξηγήσει όλα η Σελένη Φωτιάδη. Ανοχελικά, αισθησιακή ή αισθησιακά ανοχελική. Το δεύτερο. Το δεύτερο προτιμάς. Έτσι λοιπόν είσαι σήμερα, Σελένη. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Και τελικά αυτό είναι μαντήλι, ε? Είναι μαντήλι. Λοιπόν, σήμερα συνοδεύω την αγαπημένη μου φίλη Εμιλία Βόδος. Όπα. Έχει την τιμή να με συνοδεύσει εκείνη. Αυτό είναι τώρα ελεύθερη κρίση. Εντάξει, ναι. Σε μία έκθεση, σε ένα πολύ αγαπημένο μας κτίριο στο Παλαιό Φάληρο, στρογγυλό, κυκλικό, είναι αρκετά παλιό, το 1895. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν το καλοκαίρι, η αγαπημένη μας κοινή φίλη σχεδιάστρια που φτιάχνει αυτά τα υπέροχα μαντήλια θα τα εκθέσει για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μας έρχεται από τις Πέτσες και είναι μεγάλη τιμή που μας έχει καλέσει και πάμε να την τιμήσουμε. Είναι όντως κοινή σας φίλη. Πλέον μετά το δικό μου γκαλά Red Carpet έχει γίνει και φίλη της Εμιλίας και... Α, μάλιστα. Ωραία είναι αυτά λοιπόν τα πράγματα. Και εσύ για να την τιμήσεις, έχεις φορέσει το μαντήλι της. Ναι. Έτσι, με μία φούστα που την έχω φτιάξει εγώ, δηλαδή με τη βοήθεια μιας φίλης μου, την έχουμε φτιάξει. Και επίσης η τσάντα έχει μια δημιουργική πενελιά δική μου. Αυτό ήταν μια του Νίκ. Την έχω περάσει εγώ έτσι κάπως, όπως πιστεύω εγώ ότι έπρεπε να περαστεί. Για να δημιουργήσει αυτό το εφέ. Αυτά. Αυτά. Αυτά και βαθμολογήστε. Άλλο σκέφτομαι εγώ. Τι σκέφτεσαι? Το μετά. Το μετά. Α, το από εκεί. Εγώ λέω να ευχαριστηθείς το από εδώ πρώτα. Εντάξει, και μετά μπορεί να ευχαριστηθεί και από εκεί. Δεν ξέρεις τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν. Νικόλ, έβαλες 3. Έβαλε 3, Σελένη, είσαι υπερκουκλάρα. Νικόλ. Είσαι άλλο level. Περπατούσες και ήμουν... Πρέπει να κλειστώ το στόμα. Λοιπόν, τι με χαλάει τώρα και έξω και το 3. Το παπούτσι. Ναι. Μου αρέσει που είναι τζιν και κατεβαίνει κλπ. Αλλά δεν μου αρέσει το συγκεκριμένο σχέδιο αυτού του παπούτσιου. Το φίδι, το πριν. Όχι. Νιώθω ότι είναι άλλης δεκαετίας. Είναι άλλης δεκαετίας, μάντεψε, αλλά ναι. Δεν το πιστέψα, αλλά είναι όντως. Αλλά όχι vintage, μου κάνει τύπου πριν 10 χρόνια. Όχι. Αυτό εννοώ. Είναι 15 ετίας, ναι. Σίγουρα. Αυτό μου είναι. Δεν μου κάθεται καλά το παπούτσι, δεν μου αρέσει εμένα. Τώρα, το πάνω είναι θεϊκό, η αρμονία είναι απίστευτη. Θα ήθελα το μαντήλι εδώ στο λαιμό. Κάπως να το γυρίσεις. Υπάρχει και ένα ωραίο άλλο tip με... Μπορείς να βάλεις κάποιο κολλιέ και να το γυρίσεις μέσα, να κάτσει να στρώσει πιο ωραία. Έχω νομίζω μάθει πλέον στα μαντήλια. Τώρα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, κάναμε μεγάλη κουβέντα σήμερα. Δεν με καλάει. Αυτό με το κολλιέ που είπες, ναι. Το σκέφτηκα, αλλά εγώ ήθελα να έχει το ανάπτυγμα εδώ της παράστασης, γιατί όσο πιο πολύ κλείνει, ναι. Εδώ στο λαιμό... Δεν θα ήθελα να κλείσει πάρα πολύ. Είναι ανάλογα το κολλιέ που θα βρεις. Okay. Μπορεί να βρεις μια αλυσίδα για να το φτιάξεις, μπορεί να βρεις ένα τσόκερ, είναι ανάλογα. Mm-hmm. Θα μου άρεσε αυτή η λεπτομέρεια, αλλά δεν με χαλάει και έτσι. Η τσάντα θεϊκή, τα κοσμήματά σου τόσο όσο, στα αυτιά, θα ήθελα... Το μαλλί ακόμα πιο wet. Okay. Αυτά είναι τα δικά μου. Κατά τα άλλα, είσαι... Ευχαριστώ πολύ. Χάρμα οφθαλμών, ήθελα να πει, αλλά δεν μπόρεσε από τη συγκίνηση προφανώς. Ναι, ναι. πολύ ωραία. Παγκόσμια. Χριστιανά. Ναι, Σελένη μου, και εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι μαντήλι, έτσι, που το έχεις κάνει μπλούζα. Ναι, ναι. Θα μ' άρεσε άμα έπεφτε και φαινόταν λίγο ντεκολτέ πιο πολύ. Mm-hmm. Γιατί... Το αντίθετο από την Νικόλ, δηλαδή. Ναι, θα μ' άρεσε να φαινόταν κι άλλο το ντεκολτέ. Okay. Ένα τσακ πιο μακριά η φούστα. Ναι. Επειδή είναι πίσω ουρά,
ξέρεις, ναι. Μπροστά δεν θα μπορούσε, η οικονομία δηλαδή του ρούχου δεν θα μπορούσε να βοηθηθεί. Η άποψή μου είναι, αλλά το ακούω αυτό που λες. Α, ναι, δεν ξέρω γενικά πώς γράβονται και τα λοιπά, αλλά θα μ' άρεσε αν ήταν ένα τσάκ πιο μακριά από μπροστά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ναι, μικρές λεπτομέρειες. Θα μ' άρεσε αν έχει και λίγο πορτοκαλί το μαντίλι πάνω, κάποιο άλλο χρώμα πέρα από τις αποχρώσεις του μπλε, αλλά αυτό είναι στα γούστα του καθενός, απλά για φως πιο πολύ, για κατάλαβες. Mm-hmm. Αυτά. Ευχαριστώ. Είναι και πολύ ωραίος ο μέσος όρος. 3,1. Α, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, μπορείς να πας στους κριτές.